μας είναι ο κύριος Βασιλιάδης, αναπληρωτής γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Προσπαθούμε από την αρχή της εκπομπής, εδώ και 2 ώρες, να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό που πιθανόν είναι πίσω από τους άξονες που έχει αναγγείλει ο κύριος Τσίπρας, αναζητώντας αν θα ακούσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μας εκπλήξει. Δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε, κάτι θα καταφέρετε, μέχρι τη στιγμή της ομιλίας του Προέδρου. Το πιο σημαντικό που αυτό δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 3 χρόνια, που πορεύεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τον αντιπολιτευτικό του, την αντιπολιτευτική του διαδρομή, θα είναι μια πρόταση η οποία με ρεαλισμό θα δίνει ελπίδα για την επόμενη μέρα. Με ρεαλισμό θα δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο, ο οποίος θα περικλεί όλους τους Έλληνες και θα φροντίζει για την αξιοπρεπή πορεία του λαού μας. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό σε κρίσιμες στιγμές όπως η σημερινή. Κύριε Βασιλιάδη, δεν ξέρω αν το ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι το στοιχείο της έκπληξης ή της πειθούς. Και τι εννοώ. Ότι εκεί που δείχνει να πάσχει μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δημοσκοπικά, είτε αναλύοντας, αν θέλετε, την πορεία, την πολιτική των τελευταίων 3 ετών, είναι στο να πείσει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων ότι αποτελεί πραγματικά εναλλακτική, ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Θεωρείτε ότι το έχετε καταφέρει ή πώς θα το καταφέρετε αυτό? Νομίζω ότι μετά από μια πολύ μεγάλη προπαγάνδα, την οποία υπέστημε σαν κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς την προπαγάνδα που ζούμε αυτά τα 3 χρόνια, να καταφέρουμε αφενός με να αποκαταστήσουμε αδικίες που έγιναν στις βάρος μας τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να αλλάξουμε μια εικόνα που έχει ο κόσμος και να αλλάξουμε δεδομένα τα οποία η κοινή γνώμη, για τα οποία η κοινή γνώμη πίστηκε χωρίς να υφίσταται. Σας θυμίζω το bullying, την οποία υποστήκαμε σαν κυβέρνηση, και το κυνηγητό για τα θέματα εθνικά, για το μακεδονικό. Και νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ξανά μια κυβέρνηση η οποία έχει υπερασπιστεί με τόσο σθένος και τόσο πάθος τα εθνικά δικαιώματα όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά, το θέμα της αξιοπιστίας, το οποίο λέτε, το θέμα της αξιοπιστίας το κερδίζεις με τον χρόνο όταν καταραίει η προπαγάνδα. Και τον κερδίζεις με τις προτάσεις, με τις προτάσεις σου, οι οποίες πρέπει να είναι όχι μόνο κοστολογημένες, αλλά να πείθουν και τον κόσμο ότι μπορούν να εφαρμοστούν. Και από εκεί και μετά, ναι, ρεαλιστικές, όμως με περιεχόμενο. Όχι ρεαλιστικές που είναι απλά άθροισμα από κάποια νούμερα για να βγαίνουν κάποια κουτάκια. Να οδηγούν κάπου. Να οδηγούν σε μια νέα μέρα για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία. Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα περικλεί όλη την ελληνική κοινωνία. Το 2009, ο Γιώργος Παπανδρέου παρέλαβε από μια κυβέρνηση μια εικόνα που μοιάζει με αυτή που περιγράφετε σήμερα εσείς για την Νέα Δημοκρατία, με το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν». Ξαναρωτάω, 2022. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, λεφτά υπάρχουν, πώς θα υποστηρίξει ένα τέτοιο πρόγραμμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, ότι το 2018 καταφέραμε να φτιάξουμε ένα μονοπάτι για να μπορέσει να κινηθεί με ασφάλεια η ελληνική κοινωνία. Καταφέραμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες να αποδείξουμε ότι μπορούμε οικονομικά να τα καταφέρουμε και να προχωρήσει μπροστά χωρίς κανέναν κοινωνικό αποκλεισμό, χωρίς αποκλεισμό καμιάς κοινωνικής ομάδας. Τι λέμε λοιπόν τώρα, σε εξίσου δύσκολες συνθήκες, έχουμε και την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες και την εμπειρία από τα λάθη μας να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, όχι με το «Λεφτά υπάρχουν». Το «Λεφτά υπάρχουν» άλλωστε είναι ένα σύνθημα το οποίο μπορεί με πολλούς τρόπους να ερμηνευτεί και να παρεξηγηθεί, αλλά να δείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Χωρίς χρήματα δεν κάνεις τίποτα πάντως. Υπάρχει ένα τεράστιο πλαίσιο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, ένα τεράστιο πλαίσιο το οποίο επί της ουσίας είναι πεταμένο από αυτήν την κυβέρνηση, απευθύνεται σε λίγους και εκλεκτούς, έχει αποκλεισμένο το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και χωρίς τη στήριξη αυτών δεν έχεις επόμενη μέρα στην οικονομία. Πρέπει να φύγουμε από το κράτος και την οικονομία για λίγους φίλους και εκλεκτούς, την οικονομία των παρακολουθήσεων και των predator και να πάμε σε μια νέα φάση της ελληνικής δημοκρατίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους θεσμούς, αλλά και τον τρόπο οργάνωσης και δομής οικονομίας. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη. Συγγνώμη. Ολοκλήρωσετε. Τίποτα. Απλά, ήθελα απλώς μια. Πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή σκητάλης εμείς μετά. Ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Ότι είναι μια μονότονη διαδικασία η μία μετά την άλλη. Δείχνουν ότι η διαφορά Φύρετε, είναι πάνω από 6-7 μονάδες. Δεν κάνει την ανατροπή ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαχρονικά για το ΣΥΡΙΖΑ, μεγαλύτερη δημοσκόπηση ήταν πάντοτε η κάλπη. Όσοι βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, ξέρουν πάντοτε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ
της δημοσκοπικής κοινής γνώμης και της πραγματικής άποψης που εκφράζεται στην κάλπη. Από εκεί και μετά, εγώ να θέσω και το ερωτηματικό, όταν βλέπουμε, βγαίνουν στον τύπο διάφορες εταιρείες δημοσκοπήσεων που δείχνουν και διαφορές 10, 15, 50 μονάδων και 70 μονάδων πολλές φορές. Θα δούμε τα πάντα μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές, οι οποίες έχουν μια προνομιακή σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Αλλά δεν είναι μόνο. Εγώ δεν λέω αυτό. Ξαναλέω. Οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τις δημοσκοπήσεις ήταν πάντοτε σχέσεις αγάπης και μίσους. Η πραγματική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στην κάλπη. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να κρατήσω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής και ένα ποσοστό συσπήρωσης του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχώς ανεβαίνει. Να σας πω πάντως κάτι που δεν έχει να κάνει τόσο με το δημοσκοπικό όσο με το πολιτικό κομμάτι. Μας το έλεγε έμπειρος δημοσκόπος και όχι από αυτούς που εσείς λέτε ότι εμπλέκονται με απευθείας αναθέσεις με την κυβέρνηση. Μας έλεγε η εικόνα που έχω από τα ποιοτικά στοιχεία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλές φορές πια την ευκαιρία να βάλει γκολ σε άδειο τέρμα και δεν το βάζει. Εκεί τι φταίει? Εγώ δεν λέω ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Αλλά νομίζω από τις 15 Μαΐ και μετά, και από το μεγάλο μήνυμα που έστειλε και σε εμάς ο κόσμος. Στις 15 Μαΐου ο κόσμος έστειλε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση στην και ένα μήνυμα σε εμάς. Στην εκλογή της λογικής μας ηγεσίας. Νομίζω ότι πλέον αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει από την εσωστρέφεια, πορεύεται συντεταγμένα και είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι όταν έρθει η ώρα της κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί, είτε τώρα που η κυβέρνηση δεν θα αντέξει άλλο από την αποκάλυψη του βιασμού της ελληνικής δημοκρατίας, είτε στο τέλος της τετραετίας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα και η εγγύηση για την προοδευτική διακυβέρνηση και την αλλαγή πορείας. Πάντως, ένας έμπειρος πολιτικός αναλυτής θα μπορούσε να πει το εξής, ότι επικοινωνιακά, έχοντας ανεβάσει τόσο ψηλά το θέμα των υποκλοπών, δικαίως, δεν το κρίνω, αλλά αυτό τι κάνει τώρα? Έχει την τάση να καλύψει το δεύτερο κομμάτι που θα είναι η πρόταση διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο μπορούν αυτά τα δύο να σταθούν χωρίς το ένα να καλύψει το άλλο. Και επειδή το θέμα των υποκλοπών δείχνει ότι θα ανέβει, εκτιμώ ότι είναι σε θέση να αφήσει σε δεύτερη μοίρα την εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι και γι' αυτό οι κομματικές προσπάθειες, όταν θα μιλήσω ως αναπληρωτής γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, οι κομματικές προσπάθειες θα είναι ακριβώς να μην μπει κανένα από τα δύο θέματα στο περιθώριο το επόμενο διάστημα. Για να μην μπει κανένα από τα δύο θέματα στην κοινωνία στο περιθώριο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόταση για την άλλη οικονομία, για τη διαφορετική όψη που έχουμε, τη διαφορετική άποψη που έχουμε για την οικονομική ανάπτυξη. Και είναι όμως εξίσου σημαντικό και το ζήτημα της δημοκρατίας. Είναι κομβικό να μην μας αφήνει αδιάφορους, να περνάει χωρίς να μας αγγίζει ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι αυτό των παρακολουθήσεων, ιδιαίτερα του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι αδιανόητο για μια δυτική δημοκρατία του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε λοιπόν, έστω και με τακτικισμούς, έστω και γιατί μας βολεύει πρόσχερα, να αφήσουμε κομβικά ζητήματα όπως αυτό της δημοκρατίας στο πλάι. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, τον αναπληρωτή γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.